Για πρώτη φορά, τα εμπορικά καταστήματα στην πόλη της Ξάνθης είχαν την ευκαιρία να παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή των Καρναβαλιών, αλλά σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης, κ. Νίκο Γρηγοριάδη, δεν άνοιξαν όλοι οι επαγγελματίες τις επιχειρήσεις τους και πιο συγκεκριμένα, πολύ λίγα ήταν τα καταστήματα τα οποία άνοιξαν, με τον απολογισμό ωστόσο, για αυτά λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας, να είναι θετικός. Το τρίμηνο ήταν πάρα πολύ, είχε μεγάλη επισκεψιμότητα, πήγε πάρα πολύ καλά, παρόλο τις κρίσεις που υπήρχαν τις προηγούμενες ημέρες. Μας κατέληψε η εστίαση, τα καφέ, τα ξενοδοχεία όσα έχουν εμείς στην Ξάνθη, φαντάζομαι τις τελευταίες τουλάχιστον 2 μέρες είχαν πληρότητα και πολλά καταλήμματα πέριξ του νομού, της πόλης. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Λίγο μας θα χάσει ο καιρός το Σάββατο, το βράδυ που λίγο που έβρεξε, αλλά πάλι δεν πτώσει τον κόσμο, τους επισκέπτες και την νεολαία που ήρθε και ήταν πραγματικά ένα πανηγύρι μεγάλο. Και η παρέλαση είχε μεγάλη επιτυχία. Για πρώτη φορά τα εμπορικά καταστήματα της Ξάνθης ανοιχτά την ημέρα των καρναβαλιών. Είχαν επισκεψιμότητα ή ο κόσμος απλά διασκέδασε? Οι επαγγελματίες λίγα δεν προτίμησαν ή να πάνε ένα τριήμερο ή να συμμετάσχουν στην παρέλαση. Δεν άνοιξαν. Ουσιαστικά άνοιξαν σχεδόν αυτά που άνοιξαν και πέρσι και πρόπερσι και με λίγο παραπάνω. Δεν άνοιξαν, δεν συμμετείχαν στη δράση. Mm-hmm. Υπήρχε όμως έτσι. Η επισκεψιμότητα ημερήσια πέρα από αυτού που ήρθαν το διήμερο που συμμετείχαν στην βραδινή παρέλαση, γενικά στα δρόμενα Παρασκευή Σάββατο, είχε μεγάλη επισκεψιμότητα την Κυριακή και από γείτονες χώρες, Τουρκία, Βουλγαρία και από νομούς. Είχε κίνηση το κέντρο. Κάποια μαγαζιά που άνοιξαν είχαν κάποια αρκετή, κάποια πιο λίγη κίνηση. Ήταν καλούτσικα. Αλλά γενικά είχε πολύ καλό καιρό. Ήταν μια τελικά το αποτέλεσμα που να πούμε ότι ήταν θετικό. Σκέφτεστε να κάνετε μια μεγάλη διοργάνωση που θα αφορά την αγορά της Ξάνθης για να προσελκύσετε και πάλι αυτόν τον κόσμο? Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, γιατί έχουμε επιχειρήσει μέσα σε καρναβάλι πάλι Παρασκευή, θυμάμαι πριν λίγα χρόνια, να κάνουμε λευκή νύχτα. Το οποίο πάλι ήταν απογοητευτικό το αποτέλεσμα. Δεν συμμετείχαν πολλοί επαγγελματίες. Γενικά δεν ξέρω. Πραγματικά είναι πολλά πράγματα που θέλει πολύ προσπάθεια. Αλλά όχι μόνο από τον Εμπορικό Σύλλογο, θέλει και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, θέλει μεγάλη προσπάθεια για να πούμε ότι μπορούμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα καλό.